θα ήταν μια καλή μέρα ε, σε αυτό το ε, πολύ δύσκολο κεφάλαιο με τις ελληνικοτουρκικές σχέσεις δύο δικοί μας άνθρωποι δύο κορυφαίοι συναδελφοί ο Μιχάλης Ρινατίου ναι. και ο Παντελής Βαλασόπουλος εξασφάλισαν δύο σημαντικές αντιδράσεις ε, απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και ο Μιχάλης Ρινατίου στο State Department εξασφάλισε τη δήλωση που ε, είναι παντού. Φεύγει κιόλα από τη λογική αυτή δήλωση των νησιών Βεβαίω ότι δεν αμφισβητείται η κυριαρχία Έτσι. των ελληνικών νησιών και είναι μετά από ερώτηση του Μιχάλη Γυνατίου ε, στο State Department και η δήλωση αυτή ε, είναι καθαρή δήλωση. Είναι δυνατή δήλωση ότι δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ο Παντελή ο Βαλασόπουλος προ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τη ε, Γερμανία ε, με το ερώτημά του πήρε την απάντηση ότι η Γερμανία δεν θα ανεχθεί αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, ε, της παράνομες υπερπτήσεις. Όλα της αυτή της απειλές. την προκλητική συμπεριφορά τη Τουρκία, η οποία έγινε έξαλλη, έξαλλη με αυτή και την βρίζει απάντηση. Και τη τώρα. Βρίζει και τη Γερμανία. Βεβαίως. Θα βρίζει ναι. και του Αμερικανού. Τώρα, ο Ακάρ είπε στου Αμερικανού: ε, ε, σκεφτείτε μα για τα 16, ε, τα χρειαζόμαστε για τι οροπίε στην περιοχή. Ε, Πάντω, εχθέ ήταν μια σημαντική ημέρα με αυτέ τι δύο δηλώσει ε, που διατυπώθηκαν. Μετά από τι ερωτήσει των δικών μα ανθρώπων, φίλων μα πάνω απ' όλα, αλλά και συναντέλφων μα εδώ στο Open και του Μιχάλη Γκνατίου και του Μαντελή του Βαλασόπουλου έρχονται να προσθεθούν στην καθαρή δήλωση του Μακρόν. Αυτό φτιάχνει ένα καλό παζλ υπέρ των ελληνικών ε, θέσεων. Και καλό είναι να μένουμε σε αυτά, γιατί μόλι έχει κάνει κανένα αρνητικό, το κάνουμε πρώτη είδηση. Μόλι έχει κάνει κανένα θετικό, το περνάμε στα ψηλά.